πιο εδώ το κεφάλι, προς τα μένα. Ωραία. Λίγο πιο χαμηλά το σαγόνι. Μείνε. Ωραία. Το μέρος λίγο. Όχι, πολύ λιγότερο. Παιδιά, με ακούτε? Ελάτε να κάνουμε ντου. Ελάτε να κάνουμε ντου, είπα. Ελάτε να κάνουμε ντου. Τι έγινε, συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, παντρεύεσαι? Όχι, συγγνώμη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Πες μου, παντρεύεσαι? Εάν παντρεύεσαι χωρίς να το ξέρω εγώ, ακυρώνεται ο γάμος. Καλά, εδώ τι κάνεις τότε? WNB events. Δεν βλέπεις τον Τάκη? Τον βλέπω. Τάκη, τι κάνεις? Είχα καιρό να σε δω. Κάνω φωτογράφηση πριν παραγωγή. Έτσι κι αλλιώς αυτή την εταιρεία όλα είναι υπερπαραγωγή. Εμμανουέλα Σπανού, γι' αυτό δεν ήθελε να έχει την εκπομπή σήμερα. Είναι δυνατόν να λείπει. Αλεξάνδρε Πετρίδη, εγώ σου είπα ότι πάω να κάνω μια φωτογράφηση και θα σου φέρω κάποια πλάνα. Όχι να μου φέρει την εκπομπή στη φωτογράφηση. Και οι τηλεθεατές που θέλουν να δουν όλα τα βήματα, τι να κάνουμε εμείς για πλάνα? Εγώ έμαθα. Θέλω να σου πω βέβαια τώρα, να σου κάνω μια αποκάλυψη. Τι? Που την είπα και πριν, ότι εγώ ήξερα ότι θα συνεργαστεί και με τον Γεωργιάδη και με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και πρέπει να του ευχαριστήσω. Εγώ ξέρω ότι εδώ τα κανονίζω τελευταία στιγμή. Το ξέρω ότι τα κανονίζει τελευταία στιγμή, αλλά οι εταιρείες όμως που είναι μεγάλες, ανά την Ελλάδα, ναι, και τελευταία στιγμή να κανονίσουν κάτι, γίνεται πολύ οργανωμένο το έγκλημα. Και ντόρος επίσης. Και ντόρος. Και ντόρος. Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι? Καταρχήν, καλησπέρα στους τηλεθεατές που τόσο πρέπει να σου πω κάτι που φίλοι και φίλε μου, φιλέ και πολλέ όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Μέσα από πού? Μέσα από τον ένα και μοναδικό μας ρηφάρι. Έτσι, και να σου πω κάτι, πρέπει να σου πω, επειδή τώρα σε βρήκαμε. Ότι οι φίλοι μας έχουν δει όλα σου κάτι. Τα πλάνα από την ώρα που ήρθες από το αυτοκίνητο. Γι' αυτό δεν ξέρω τι φορά ήσουν να πάνε. Πού ήσουν ακριμένος, ήσουν. Καλέ, εδώ μιλάμε για μια παντόφλα εταιρεία που έχει παντόφλα, δωμάτιο, παντόφλα, παντόφλα. Η αλήθεια είναι ότι πήγα μία βόλτα και χάθηκα μέσα στις πόρτες. Πάλι καλά που βρήκα τον Τάκη εκεί πέρα κάπου αυτό πίσω έγινε, βέβαια, και με ξανάφερα μπροστά. Έγινε και εμένα κάποια γιατί? Στιγμή για να φεύγεις να κάνω και τη συνέντευξη. Πες μου τώρα λίγο. Πλάκα κάνεις. Όχι. Εγώ μην είμαι ανοιχτό το στόμα. Καλά, δεν είναι και άσχημο αυτό. Καλά, εντάξει, απλώς σου λέω τώρα. Απλά λέμε. Δεν είμαι πολύ όμορφη. Έτσι κι άλλο είσαι πολύ όμορφη, αλλά εδώ νομίζω ότι έγινες κούκλα. Πιστεύω ότι είμαι όμορφη. Είναι αυτό το φαντασμογορικό νηφικό με το πολύ. Νομίζω ότι αυτό τελικά. Νομίζω ότι αυτό που σε ομορφαίνει πιο πολύ τελικά είναι ότι έπεσε στα κατάλληλα χέρια. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, πραγματικά δηλαδή κι εγώ που σε έχω ζήσει σε τόσες φάσεις. Νομίζω ότι πραγματικά. Νομίζω ο Τάκης ο συνεχίζει. Τάκης, ναι. Τάκη μου, συγγνώμη, να κάνεις τη δουλειά σου. Εμείς δεν θέλουμε κανονικά. Και εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ καλός για γαμπρός και ας μην φοράω κουστούμι, έτσι δεν είναι? Δεν κάνω τα γάσα τον παπά. Έτσι. Να το πω και αυτό. Να σου πω κάτι. Εσύ είπαμε, αν δεν πας με νηφικό στην κλίστα, θα πας με θα το με τζιν. Το αλλά τώρα το πρόλαβες εσύ όμως, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, εγώ ξέρεις, θέλω να πω. Μιας πες μου λίγο την εμπειρία σου. Αλήθεια, είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Αυτή είναι μια στιγμή που την ονειρεύεται κάθε γυναίκα και είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιες μπορούμε να τις ζήσουμε και πριν γίνει πραγματικότητα. Και είναι και πάρα πολύ όμορφο. Και μάλιστα να ξέρεις ακριβώς πώς θα βγει. Ναι, και επειδή το έχω ζήσει πολλές φορές, απλά θέλω να σου πω ότι πρέπει να βρίσκουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Και εδώ που είμαστε, σε αυτή την εταιρεία, σε αυτό το χώρο, είναι κάνεις όντως το γάμο των ονείρων σου. Φαντάζομαι ότι εσύ μετά από εδώ, αφού περνούσε αυτή τη διάρκεια, θα πηγαίνεις να επιλέξεις το γαμήλιο ταξίδι. Καλά, εννοείται. Εντάξει, άρα ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Ναι. Ωραία, θέλω να σου πω, δεν θέλω να σε απασχολήσω πολύ. Απλά δεν θέλω να απασχολήσω πολύ, γιατί με κουράζει. Το ξέρω. Τώρα απλά θέλεις να ζήσεις αυτή τη στιγμή. Θέλω να τη ζήσω μόνη μου και εσύ με απασχολείς. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω μόνο το εξής. Μου τραβάς ενέργεια, δεν ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ ιδιόρυθμος και περίεργος και ότι δεν αφήνεσαι εύκολα. Είδα όμως εγώ από τα κρυφά πλάνα ότι σε όλα τα στάδια μέχρι και το τελικό που είμαστε τώρα. Ήσουν σε όλα πολύ σίγουροι. Το βλέπα στα μάτια σου και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Και λέω: παιδιά, της δώσατε κανένα χάπι? Είναι και αυτό, δεν τον έχω πάρει ακόμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους που θα σε κάνουν να νιώθεις ωραία. Αλλά ένα θα σου πω: πριν αρχίσω μαλλιά, βάψιμο, το ένα, το άλλο, προετοιμασίες, δοκίμασα τον νηφικό και από εκεί πήρα δύναμη. Όταν είδα αυτό το καταπληκτικό. Αυτό δεν σε πρόλαβα σαν πλάνα, ναι, ήμουν αλλού. Ναι, δοκίμασα πολλά. Βέβαια, καταλήξαμε σε αυτό γιατί αυτό είναι έτσι, μου ταιριάζει περισσότερο. Και όταν το φόρεσα, ένιωσα τόσο όμορφα που καθ' όλη τη διάρκεια μετά ανυπομονούσα να τελειώνω, να έρθω να το ξαναβάλω.
Εμείς θα φύγουμε τώρα γιατί. Αφού λέω να πάω για καφέ έτσι μετά. Ναι, ωραία. Εγώ λέω όχι. Αλλά αφού θέλεις να πάνε, το κάνεις. Λέω όχι, όχι, να σου πω γιατί λέω όχι. Γιατί εδώ θα γίνει η πραγματικότητα ότι πήρανε την ύφη μέσα από το χέρι του γαμπρού. Ναι, δεν θα ήθελα αυτό να το ζήσω. Θέλω να σε αφήσω να συνεχίσετε τη δουλειά σας με τον Τάκη. Να είσαι καλά και να σου πω βίων ανθόσπαρτων και τρισευτυχισμένων. Καλός, καλός είναι. Καλούλης. Εντάξει. Λοιπόν, πάω από εκεί. Τον κρύβεις, ναι. Θέλω να σου πω το εξής, ότι πρέπει να κλείσω με μία συνέντευξη ακόμα, γι' αυτό και φεύγω. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω εγώ τα φώτα και την κάμερα, το ξέρεις. Αλλά θα σε δω στο τέλος της εκπομπής. Θα φύγουμε μαζί. Ήρθες μόνη σου, αλλά θα φύγουμε μαζί. Γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω πάντα να είμαι ο σοφέρ σου και σε ευχαριστώ που μου δίνεις άλλη μία φορά αυτή την ιδιότητα. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε, έχω κάτι ακόμα να σας πω. Δεν έχουμε τελειώσει. Ελάτε, έχω κάτι ακόμα. Σε ένα δευτερόλεπτο, ελάτε μαζί. Κοντά μας όμως, έτσι, στρογγυλής τραπέζης που λένε, έχουμε και την Μαρίνα που είναι το πρώτο άτομο που συνάντησα κι εγώ μπαίνοντας και πριν από μένα η Εμμανουέλα, το πρώτο άτομο που συναντάς μπαίνοντας στην WNB Events. Mm-hmm. Τι κάνεις καταρχήν? Μια χαρά. Ναι. Πώς είναι να είσαι ο πρώτος άνθρωπος, αλλά και ο τελευταίος, φεύγοντας που πάλι αποχαιρετάνε, που βλέπεις όλο αυτό το μαγικό ταξίδι? Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ταξιδεύουμε κι εμείς μαζί με την ύφη. Και ανάλογα. Πόσες φορές νομίζεις ότι παντρεύεσαι κι εσύ, πες μου. Γιατί κάθε ύφη και για σένα, όταν συμβάλλεις με τον δικό σου τρόπο, είναι σαν να ζεις κι εσύ το δικό σου παραμύθι, έτσι δεν είναι? Το ζω δηλαδή μαζί με πώς την ύφη και τον γαμπρό. Θέλω να μου τονίσεις και να μου πεις, αν, επειδή είδαμε όλους τους συντελεστές σχεδόν, εάν πιστεύεις ότι πρέπει να κάνουμε μία-δύο διευκρινήσεις, να τονίσουμε κάποια πράγματα. Αν και με έχουν καλύψει όλοι οι άλλοι συνεργάτες που έχουν μιλήσει, εγώ θέλω να πω ότι οι WP Events είμαστε μια κάθετη βιοτεχνική και εισαγωγική μονάδα, στην οποία παρέχουμε όλα τα απαραίτητα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να γίνει ένας ονειρεμένος γάμος, μια πάρα πολύ ωραία βάφτιση, μην ξεχνάμε, έχουμε και για τα παιδάκια, έτσι τα μικρά, και μια κοινωνική εταιρική εκδήλωση. Ουσιαστικά η δική σου δουλειά στο χώρο, που νομίζω ότι πάντοτε ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι το πρώτο καλησπέρα που θα πει κάποιος, αυτό που θα πει γεια σας, είναι το α και το ω. Μια χειραψία η οποία θα είναι ζεστή και όχι παγωμένη, για μένα που είμαι αποδέκτης συναισθημάτων πολύ εύκολα, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό. Πολλές φορές μπαίνεις σε ένα χώρο που μπορεί να είναι τέλειος ο χώρος, τέλειες προϋποθέσεις και να βλέπεις μια κοπέλα στην υποδοχή και να λέει καλησπέρα και να λες δεν θα τα πάω καλά εδώ, δεν κάτι μου ξυνίζει. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρώτο ζεστό καλησπέρα στον πελάτη για σένα? Αλέξανδρε, είναι το πιο σημαντικό, γιατί αν δεν αγαπάς καταρχάς αυτό που κάνεις, δεν μπορεί να το μεταδώσεις και στον άλλον. Οπότε όταν έρχεται ένας άνθρωπος εδώ πέρα, ένα παραμυθένιο χώρο, ζει το δικό του παραμύθι, λέει σε εμάς τις επιθυμίες του και εμείς βρίσκουμε τις λύσεις ανάλογες με το κάθε ζευγάρι. Θέλω κλείνοντας, επειδή τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε δει όλα και είμαστε και πολύ ενθουσιασμένοι που βρεθήκαμε εδώ, και επειδή ουσιαστικά κλείνουμε με εσένα αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί θέλαμε να σε φιλοξενήσουμε στο τέλος, επειδή θα μας έπαιρνε η Μανουέλα χαμπάρι, επειδή είσαι συνέχεια δίπλα στον ενδιαφερόμενο, σε όλα τα στάδια, οπότε δεν μπορούσαμε να σε απασχολήσουμε γιατί θα μας έπαιρνε χαμπάρι. Τώρα όμως που αποκαλύφθηκε τελικά όλο αυτό και θα κλείσουμε μαζί, λέω να κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο σλόγγαν που αυτό αξίζει και να μείνει και στον κόσμο, στους τηλεθεατές, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, και με πολύ όμορφα πλάνα. Να πω πριν η Μαρίνα έτσι πει όσα πρέπει να πει, ότι αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, με την Εμμανουέλα Σπανού στο πλάι μου και όχι παπαρατσικά, αλλά αυτό το έκανα μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εκπομπής και γιατί έτσι έπρεπε να δείτε πόσο όμορφα μπορεί μια απλή κοπέλα που ξεκινάει από το σπίτι της να φύγει έχοντας στο τσεπάκι της, έτσι ακριβώς θα το πω, έναν παραμυθένιο γάμο και μια εικόνα που δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Κλείνουμε με το δικό σου σλόγγαν και με πολύ όμορφα πλάνα που ζήσαμε σήμερα εδώ. Αφήστε λοιπόν όλα πάνω μας και κάτι το όνειρά σας πραγματικότητα και όλα αυτά με 12 άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.